Συντρόφοι και σύντροφοι, παρόντες, παρούσες και απότες και ακούσες, καταρχάς θα ήθελα να πω, για να ξεκαθαρίσω εξ αρχής τη θέση μου, ότι δεν είμαι εδώ για να ανακαλύψω εχθρούς ή αντιπάλους. Δεν συστρατεύτηκα μαζί σας πριν από τις εκλογές 20 μέρες για να δώσω αντιπαράθεση με κανέναν. Οι πολιτικές μας διαφωνίες υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν και ανοίγουν όμως αν δεν έχουμε διαφωνίες. Δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι αν έχουμε μία αίσθηση του τι συμβαίνει στην κοινωνία. Έχω την εντύπωση ότι πολλές συνιστώσεις όπως εκφραστήκαν σήμερα με κείμενα και ενδεχομένως και το κείμενο που και εγώ έχω υπογράψει, δεν είμαστε σε μια κανονική επαφή με την κοινωνία. Και δεν είμαστε και σε επαφή με αυτό που πρόκειται να συμβεί σύντομα στην κοινωνία. Με αποτέλεσμα να θεωρούμε ότι είναι περισσότερο εσωστρέφεια αυτό που συζητάμε σήμερα από όσο είναι. Δεν θα μπορούμε να απευθυνθούμε στον κόσμο της εργασίας, στον κόσμο που πλήττεται και θα χτυπηθεί ανηλαίτητα, αν είμαστε αυτό που είμαστε τώρα. Δεν φτάνει μόνο να έχουμε θέσεις. Πρέπει αυτές οι θέσεις, είπε ο σύντροφος του Αθωνάς κάτι για το πρόγραμμα. Το διάβασα. Και το διάβασα επί τροχάδι μου όταν εχρήστη υποψήφιο για να ξέρω τι λέω. Αλλά πολύ σύντομα μπερδεύτηκα αν αυτά που διάβασα είναι αυτά που άκουγα. Διότι τι σχέση είχε το πρόγραμμα που διάβασα με τις θέσεις που στις 5-6 δηλώσεις που είδα εγώ μπορούσα, προσπαθούσα να περάσω με αυτά που άκουγα τους βασικούς εκφραστές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε θέσει ποια συνιστόσα ήταν, με αυτά που έλεγα στην τηλεόραση ή που λένε ακόμα στην τηλεόραση και στα ράδια. Οπότε είπα, όχι, σταμάτα. Κάτι δεν διάβασε καλά. Κάτι δεν διάβασε καλά. Να ξαναπάω, να δω. Ποιες είναι οι θέσεις. Και βασικά ζητήματα για την εργασία. Είπε ο σύντροφος του Τσίπρας, σημαντικές θέσεις. Αυτές οι θέσεις εκφράζονται προς την κοινωνία έτσι. Δεν είμαι ο τελευταίος είμαι που θα ταχθώ υπέρ ενός δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Δεν το έκανα στα νιάτα μου, που ήμουν, όπως έλεγε ο σύντροφος ο Μανώλης ο Κρυνάκης, εν πλήρη στήση με τη σπάθα ενώ σηκωμένη, θα το κάνω στα γράμματα μου. Αλλά δεν είναι δυνατόν όμως να ακούς το ράδιο το πρωί τους εκπροσώπους τους βασικούς και να μην καταλαβαίνεις αν δεν ξέρεις τη χρειά της φωνής τους σε ποιο κόμμα ανήκουν. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Δεν θα είχαμε τα προβλήματα και την κρίση όπως εκφράστηκε προς τα έξω σαν προσωπική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Αλέμο και στον Αλέξη, αν είχαμε κατακτήσει μια στοιχειώδη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι τέτοια προβλήματα μέσα σε μια σωστή λειτουργία ενός ευρύτατου πολιτικού σχηματισμού διαχέονται, συζητιώνται και αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Είναι λοιπόν σημαντικό πράγμα να κατανοήσουμε τι ανάγκη υπάρχει σήμερα στην κοινωνία. Σήμερα υπάρχει ανάγκη μιας καθαρής γραμμής αντιπαράθεσης και με τα δύο κόμματα της ουσίας. Πρέπει να ξέρετε τι σημαίνει η έννοια και πώς θα χρησιμοποιούν τις χρεοκοπίες και ποιος θα την πληρώσει αυτή τη χρεοκοπία. Τι θα γεννήσει αυτή η κοινωνική ανακάλυψη. Πώς θα βρεθούμε ανάμεσά τους. Δεν λέω ότι θα πάμε μόνο κόμματα. Θα φτιάξουμε ένα πλαίσιο και δεν θα βγαίνει κανείς ρούπι από αυτό. Αλλά δεν μπορεί να συζητάμε για το τι γίνεται με αυτούς που απολύονται και να λέμε γενικώς είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, είναι ένα δυσεπίδητο πρόβλημα, ένα μακροχρόνιο πρόβλημα, να το χαίρεσαι ότι είναι ένα πρόβλημα. Το ξέρουν όλοι. Πρέπει να δώσουμε πρόταση για το πρόβλημα. Είμαστε υπέρ ή κατά της απόλυσης. Πρέπει να είμαστε σαφείς ποιος το γέννησε το πρόβλημα. Πρέπει να ξέρουμε ότι αγωνιζόμαστε ενάντια σε αυτό που το γέννησε και που θα το κάνει οξύτερο. Και να έρθουν μαζί μας.
εάν δεν είμαστε απέναντί της, πάντα θα αφήσει, όπως είχε αφήσει, ενάντια στην πολιτική αυτή. Δεν θα τους εμποδίσει η πιθανή υλοποίηση των προηγούμενων διασκέψεων, τις οποίες εγώ δεν συμμετείχα και δεν ήθελα καν ότι έχουν αποφασιστεί ότι υπάρχουν μέλη. Η αντιπαράθεση και η αντιπαραξήγηση είναι μόνο προ την πρόταση την οργανωτική του συντρόφου, όχι προ τη γραμμή που εκφέρει. Επομένω, για να μην πολυλογούμε, εάν δεν αισθανόμαστε τι είναι αυτό που εμποδίζει συντρόφου ή συγκεκριμένου συντρόφου, συνιστώσει να μπουν σε ένα ευρύτερο ποτάμι, δεν μιλάω για ακόμα, σε ένα ευρύτερο ποτάμι όμω που έχει κίνδυνο. Κατευθύνεται στη μεγάλη θάλασσα της ανατροπής της ελληνικής κοινωνίας, δεν πρόκειται κανεί να μας πλαισιώσει. Και στις επόμενες εκλογές που θα απευθυνθούμε τους ανθρώπους του καναπέ και τους απογοητευμένους και τους ανέκτακτους ανενεργούς, δεν θα έχουμε βήμα αόρατο. Άρα λοιπόν, πάνε χέρι-χέρι. Είναι εξίσου πολιτικό και το οργανωτικό ζήτημα και είναι εξίσου απαραίτητη η οργάνωση, δηλαδή να υπάρχει αυτό που έλεγα η Παγή, ο υποκειμενικός παράγοντας να είναι οργανωμένος που θα κινήσει τη διαδικασία. Διαφορετικά, ο καθένας θα έχει ένα καπελάκι, θα το φοράει και θα το κάνει στην TV και στα ράδια και θα έχει το χρώμα που θέλει. Αυτό όμως δεν συνιστά ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε αριστερά, ούτε προοπτική αριστερά. Ευχαριστώ. Thank you.